σήμερα εδώ κοπέλες από όλη την επαρχία, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε μαζί με άλλους απολυμμένες, διεκδικούμε τη δουλειά μας. Αυτή που μια μέρα τελείως με μια κατάπτυστη υπουργική απόφαση μας στερεί τις δουλειές μας και αφήνει γυναίκες 50 χρονών με 15 και 20 χρόνια δουλειάς χωρίς σύνταξη. Εμείς λοιπόν, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας και στα σπίτια μας, δεν θα τους περάσει. Εμείς θα κερδίσουμε. Ενώμαστε όλοι μαζί με άλλους επαγγελματίας, εργάτες, απολυμμένους και τους λέμε όλοι μαζί, παιδιά, δεν αντέχουμε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε σε ένα πολύμινο αγώνα. Πώς αντέχετε, πώς οργανώνεστε, είσαστε παντού. Αυτό το πανό που υπάρχει μπροστά το έχουμε δει σε όλες τις διαδηλώσεις. Συμμετέχετε παντού, πώς το βλέπετε όλο αυτό, πώς οργανώνεστε. Ατσαλωνόμαστε, όσο μας χτυπάνε, μας κάνουν δυνατές σαν σίδερο. Ατσάλι θα γίνουμε, τις δουλειές μας δεν θα τους πάρουν, δεν θα τους επιτρέψουμε να τους πάρουν. Γιατί αν επιτρέψουμε αυτό, επιτρέπουμε να μας πάρουν και την αξιοπρέπειά μας. Και εμείς αυτό δεν θα τους το πάρουν. Συγκλονιστική διαδήλωση. Τεράστια, πετυχημένη και η βροχή διόλου δεν ενδιαφέρει τον εργαζόμενο. Αυτόν που υποφέρει. Τον εργαζόμενο και τον άδικα κατά αυτούς απολυμμένο της ΕΡΤ. Απαιτούμε ανοιχτά νοσοκομεία, υγεία για όλους. Η ΕΡΤ ήταν και θα παραμείνει ανοιχτή. Σήμερα είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε ενέργειες ρατσιστικές και θέλουμε κάθε μετανάστη να έχει χαρτιά για να είναι νόμιμος, για να έχουμε δικαίωμα για Μανολάδα και για όλη την Ελλάδα. Θέλουμε πολύ μεγάλη στήριξη για Λουγμάν Σεζάν που δολοφονήθηκε από Χρυσή Αυγή και έχουμε δικαστήριο 18 Δεκέμβρη. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε μαζί με συνδικάτα, μαζί με αντιφασιστικό και πιστεύουμε και είναι ελπίδα μας. Από εδώ θα έχουμε την προσύνη. Σήμερα είμαστε δρόμο, λόγο απεργία. Είμαστε τέλο όλα αυτά τα μετανάστες που μένουν εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να μένει νόμιμο. Δεν μπορεί να στείλει παράνομο, δεν μπορεί να κάνει απελάς. Πρέπει να κλείσει τα στρατόπεδα που είναι μέσα στην τέσσερα παιδιά, πρέπει να είναι ελεύθερα. Και όλα αυτά τα παιδιά που μένουν Μανολάδα και στην Ελλάδα πρέπει να μένουν εδώ νόμιμο και τα παιδιά τα Μανολάδα που εκτυπούσουν το πυρίδα από τα παιδίκα πρέπει να πάρει νόμιμη αποζημία του. Ενάντια στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, ενάντια στις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες στον κλάδο μας, το Σεπτέμβρη δεν τελείωσε. Είναι μπροστά μας, συνεχίζουμε και έχουμε συνελεύσεις και θα ξαναβγούμε πραγματικά με πιο δυναμικά απεργιακά βήματα. Έχει σημασία η σημερινή μέρα γιατί το να ενωνόμαστε στον αγώνα μαζί με τους συναδέλφους μας από τα νοσοκομεία, μαζί με τους συναδέλφους μας από την ΕΡΤ, μαζί με τους συναδέλφους μας στους διοικητικούς των πανεπιστημίων και από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μαστίζεται πραγματικά από την ανεργία, είναι ακριβώς εκείνη η δύναμη η οποία μπορεί πραγματικά να πάρει μορφή διάρκειας να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές και αυτή την κυβέρνηση. Οι φυλάκες δεν είναι φαλακτοί κανένας, απέδειξαν πως είναι κοινωνικός εφόσον. Οι υγειονομικοί δεν είναι.
λογοτεχνία. Παλεύουν για δημοσία και δωρεάν υγεία. Η πιο εγκληματική πολιτική εφαρμόζεται αυτό το καιρό απέναντι στη ψυχική υγεία. Τον έκτο του 2015, σύμφωνα Αντώνη Κουρέτζο, κατάργηση των ψυχιατρίων. Με κατάργηση χωρίς προϋποθέσεις. Πάνω από 2.500 ασθενείς που εξετάζονται και εισάγονται στο Δαφνί θα βρεθούν στον δρόμο. 25.000 περιστατικά στα εξωτερικά του ιατρία. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αναλαμβάνουν την ψυχική υγεία της χώρας. Μιλάμε για ξεπούλημα της ψυχικής υγείας. Ο ασθενής γίνεται εμπόρευμα. Η απεξάρτηση και αυτή στο κεάδα. Ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας απέναντι σε αυτή την πολιτική που εξαθλιώνει κάθε μέρα την υγεία και τους πολίτες. Απεργούμε σήμερα και πάμε για μια γύρα γενικών συνελεύσεων να συζητήσουμε όχι μόνο για το κλείσιμο των νοσοκομείων και την κατάσταση μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που από μέρα σε μέρα θα διαλύουν και περισσότερο. Αντιστεκόμαστε. Θέλουμε να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση με απεργίες, να σώσουμε τα νοσοκομεία μας, τις δουλειές μας. Ό,τι και να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης που διαπελίζει στα κανάλια, γιατί είναι φασιστοειδές και μισό, και ρίχνουν λάσπη στο κίνημα των υγειονομικών. Θέλουμε προσλήψεις, θέλουμε αυξήσεις, θέλουμε τα νοσοκομεία να ξανανοίξουν, θέλουμε να μην είναι κανένας διαθέσιμος. Και αυτό το πράγμα σημαίνει συνελεύσεις, απεργιακές επιτροπές από τα κάτω συντονισμό μέσα στο συντονιστικό, πανατικά και πανελλαδικά, μέχρι να τους ρίξουμε απεργιακά. Απεργία, η οποία σημείωσε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι η απεργιακή συγκέντρωση έγινε κάτω από τις χειρότερες καιρικές συνθήκες, δείχνει για άλλη μια φορά το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ο δρόμος του μαζικού λαϊκού ξεσηκωμού με γενική πολιτική απεργία για την ανατροπή της κυβέρνησης των μνημονίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δούνου Του και όλων όσων ξεθεμελιώνουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και πηγαίνουν ενάντια στις εργασιακές κατακτήσεις και τα δικαιώματα που με τόσο κόπο και με τόσους αγώνες έχουμε κατακτήσει. Όλοι στο δρόμο του αγώνα, η ρήξη και η ανατροπή είναι μονόδρομος, γενική πολιτική απεργία τώρα. Τώρα και είμαστε ακόμη επιστρατευμένοι. Δηλαδή, τι φοβόνται από εμάς, τι είμαστε εμείς δηλαδή. Θα κάνουμε την παράσταση μόνοι μας. Λοιπόν, καλύτερα να μας φοβόνται. Σαμαρά να μας φοβάσαι καλύτερα. Η απεργία ήταν μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση. Σε δεκάδες χώρους δουλειάς το πρωί ο κόσμος απήργησε, δεν πήγε για δουλειά και έδωσε το μήνυμα στη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση. Παρόλο που η ΓΕΣΕΕ δεν έκανε διαδήλωση, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους αυτής της πόλης, όχι επειδή το θέλανε συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά επειδή ο κόσμος συνεχίζει τον αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης των μέτρων και των μνημονίων. Ήταν η αφετηρία, μια πετυχημένη αφετηρία, παρόλη την βροχή, μια πετυχημένη αφετηρία των νέων αγώνων που έχουμε να δώσουμε το επόμενο δίμηνο απέναντι στο νέο μνημόνιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, απέναντι στον προϋπολογισμό και τις περικοπές. Έτσι όπως τους νικήσαμε στη σημερινή απεργία και δώσαμε το μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε, με τον ίδιο τρόπο θα κερδίσουμε και τη μάχη για να μην καταδικαστεί η εργατική αλληλεγγύη, για να μπουν φυλακοί οι νεοναζί και όχι οι αντιφασίστες και οι αντιρατσιστές. Αυτή τη μάχη δίνουμε και σε αυτή τη μάχη καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε συνδικαλιστή, κάθε νεολαίο να βοηθήσει, να υπογράψει, να στηρίξει οικονομικά την καμπάνια ενάντια στη δίωξη της εργατικής αλληλεγγύης, γιατί δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την οποιαδήποτε ευκαιρία για να ξαναβγάλει στην επιφάνεια τη θεωρία των δύο άκρων, για να γυρίσει πίσω τις δίκες που έχει κάνει το αντιφασιστικό κίνημα.